Με θράσος αλλά και προκλητικότητα ο κύριος Καραμαλής στην τοποθέτηση του είπε ότι δεν είναι άμυρος των ευθυνών. Αλήθεια. Και ποιος ευθύνεται που ο σιδηρόδρομος στη στιγμή του εγκλήματος στα Τέμπη βρισκόταν στη δεκαετία του 60. Όπως δήλωσε ένας από τους εμπειρογνώμονες επιτροπές Γερά Πετρίτη. Δεν έχετε καμία ευθύνη γι' αυτό. Το ότι δεν λειτουργούσε κανένα μέτρο ασφαλείας, ποιος ευθύνεται. Το ότι τέσσερις συμβάσεις που τρέχαν δεν είχε καμία ολοκληρωθεί, από το 2007 τρέχαν αυτές οι συμβάσεις. Δεν ευθύνεται ο Υπουργός. Το ότι δεν υπήρχε το απαραίτητο προσωπικό που να μπορέσει να επιτελέσει το έργο και να τηρήσει τους κανόνες, γι' αυτό δεν έχει ευθύνη πάλι ο Υπουργός. Άρα λοιπόν πρόκειται για μια προκλητική στάση, κύριε Καραμαλή, η τοποθέτησή σας και σήμερα εδώ στην Ολομέλεια. Βεβαίως αξιοποιήσατε και κρυφτήκατε πίσω από το Σπίρτζι. Τι είπε ο Σπίρτζης? Ότι δεν συνδέεται με το έγκλημα με τα Τέμπη 717. Αυτή την τοποθέτηση αξιοποιήσατε, γιατί είναι πλυντήριο για σας αυτή η τοποθέτηση του Σπίρτζη. Όπως πλυντήριο για την κυβέρνησή σας είναι και η επόμενη δήλωση. Ότι 717 ήταν μια διάκριτη σύμβαση που έλειπαν υλικά, δεν παράγονταν υλικά επί 15 χρόνια, δεν υπήρχαν ανταλλακτικά, δεν υπήρχε κανένα σύστημα ασφάλειας. Και αυτή τη σύμβαση, τη διάτρητη, ο κύριος Σπίρτζης προσπαθούσε να την εκτελέσει με 6 φορές παρατάσεις και με την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης. Αλλά γιατί υπήρχαν αυτά, κύριοι Υπουργοί, που τα ξέρατε πολύ καλά? Όπως ξέρατε επίσης πολύ καλά ότι μέσα στην Εργοσέ λειτουργούν τα λόμπι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αποκάλυψε η Επιτροπή Γερά Πετρίτη. Για να εξυπηρετηθούν ανταγωνιστικά συμφέροντα επιχειρηματικών ομήλων που σχετίζονται με τα διάφορα συστήματα ασφάλειας. Και αυτά οδήγησαν στο να μην έχει ολοκληρωθεί καμία σύμβαση και τα υλικά να μην ταιριάζουν μεταξύ τους, να είναι ασύμβατα. Κρυφτήκατε πίσω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εμείς τι λέμε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καμία ευθύνη? Ίσα-ίσα εμείς θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ευθύνεται βαρύτατα για το έγκλημα στα Τέμπη με τις πολιτικές και τη στάση της. Και δεν έχουμε και καμία αυταπάτη ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Αυτή ψάχνει μόνο τα οικονομικά αδικήματα που ζημιώνουν τα οικονομικά της Ευρωπαϊκής και δεν σχετίζονται καθόλου με τα θέματα των εγκλημάτων που διαπράττονται. Και βεβαίως η υπόθεση αυτή δεν είναι μια υπόθεση ενός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Η έλλειψη ασφάλειας στους σιδηρόδρομους είναι μια διαδικασία που έχει ακολουθεί τα τελευταία χρόνια. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και εμείς ως ΚΚΕ καταλήξαμε σε κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα που βαραίνουν και εσάς και τους προηγούμενους για διατάραξη της ασφάλειας των σιδηροδρόμων με ενδεχόμενο δόλο και για θανατηφόρα έκθεση. Είναι δύο κακουργηματικά αδικήματα αυτά για όλα αυτά που γίνανε. Γιατί κοιτάξτε, ηχούν πολύ επίκαιρα αυτά που θα τα διαβάσω. Όχι άλλη κοροϊδία. Δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις. Θα σας θυμίζει τίποτα? Αυτό έχει γραφτεί στις 7 Δευτέρου του 2023, 21 μέρες πριν το έγκλημα στα Τέμπη, από τη Δημοκρατική Ενωτική Συνδικαλιστική Κίνηση Σιδηροδρομικών. Την κίνηση στην οποία δραστηριοποιούνται και οι κομμουνιστές. Και προειδοποίησε και τότε τον Υπουργό. Αλλά όλα αυτά δεν τα γράφτηκαν ποτέ υπόψη για να φτάσουμε στο συγκεκριμένο έγκλημα. Και τέλος, είναι υποκρισία, κύριε Υπουργέ, να λέτε ότι παρετήσετε από τη βουλευτική σας ασυλία. Μα δεν σας προστατεύει η βουλευτική σας ασυλία. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών σας προστατεύει. Και όλη η διαδικασία και στην οποία έχετε ευθύνη και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αλλά να μην διαμαρτυρούνται ούτε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε το ΠΑΣΟΚ. Γιατί με τις δικές τους ψήφους και με τις δικές τους ψήφους ο κύριος Καραμάλης δεν διώκεται προς το παρόν. Συμβάλλατε κι εσείς σε αυτό το παιχνίδι. Από αυτήν την άποψη λοιπόν, και ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, εμείς δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να τιμωρηθούν όλοι οι υπεύθυνοι, αλλά και να μην επαναληφθεί ένα παρόμοιο έγκλημα.